Στο μεγάλο σιδηροδρομικό έργο έχει οριομοιοδότηση η κοινοπραξία τέρμα με τη Στο συγκεκριμένο έργο μαζί με το ηλεκτροκίνηση και το έγιο θα μεταμορφώσουν τι σιδηροδρομικέ μεταφορέ στην Πελοπόννησο και θα συνδέσουν ξανά την Πάτρα με το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του επιχειρησιακού προγράμματο ΙΜΕΠΕΡΑ. Για τα δύο έργα, λόγω του χρόνου αποπεράτωση του, θα χρειαστεί χρηματοδότηση και από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για να ολοκληρωθούν ω έργα γέφυρε. Το πιο σημαντικό έργο όμω είναι αυτό που ουσιαστικά ολοκληρώνει και βάζει σε λειτουργία τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Αίγιο-Ρίο, φέρνοντα το τρένο στην πόρτα τη Πάτρα. Στα έργα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κατασκευή των σταθμών και στάσεων, οι γραμμέ, η ηλεκτροκίνηση και άλλα. Με την ολοκλήρωση του θα μπορεί να φτάσει μέχρι το σταθμό του Ρίου το σύγχρονο ηλεκτροκινούμενο τρένο συνδέοντας εξ επαφής την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Θα πρέπει να σημειωθεί πω σε τελική φάση εργασιών είναι σήμερα τα έργα υποδομή στο τμήμα αυτό. Με δύο εργολαβίε έχει ο Ψαθόπυργος και Ψαθόπυργο Ρίο, που ξεκίνησαν το 2014 και το 2017 αντίστοιχα έργα συμπυκνώνονται στην προετοιμασία τη γραμμή για να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι γραμμέ και να κατασκευαστούν οι σταθμοί και οι στάσει. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμήθηκε σε 36 μήνε από την ημέρα υπογραφή τη σύμβαση. Με συντηρητικέ προβλέψει, η νέα γραμμή θα μπορεί πλήρω να λειτουργήσει το 2026 καθώς θα χρειαστούν και κάποιοι μήνες δοκιμών τόσο στις γραμμές όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και των σταθμών.